Καλησπέρα και πάλι. Μετά το φαγητό είναι κάπως δύσκολη μετά η συζήτηση. Έχουν βαρύνει όλοι. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, φτάνουμε στον πυρήνα του θέματος που συζητάμε στο συνέδριο. Ακούστηκε στο πρώτο τραπέζι, ακούστηκε και στο δεύτερο. Η ανάγκη, αυτό που έχουν κάνει και άλλες χώρες, η ανάγκη να φτιαχτεί ένα σχέδιο. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς υπάρχουν νησίδες αριστείας μέσα στο σύστημα, υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν κλινικές που κάνουν άριστη δουλειά. Το ζητούμενο όμως ότι αυτά δεν είναι ενταγμένα σε ένα ευρύτερο σχέδιο, αυτό που κάνουν άλλες χώρες, που εντοπίζουν τις αδυναμίες τους, τις καταγράφουν, λένε σε ποια σημεία χρειαζόμαστε βελτίωση, βάζουν κάτω ένα πλάνο. Αναφέρουμε συχνά ως παράδειγμα, όλοι το αναφέρουν, το Βέλγιο, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση εμείς να κοντράρουμε το Βέλγιο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ανταχοπούλου, γιατί έχετε και ευρωπαϊκή γνώση των πραγμάτων, τι κάνουν άλλες χώρες, που οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν τα πίσω μας. Mm-hmm. Τώρα ενδεχομένως να βρίσκονται και μπροστά μας. Mm-hmm. Τι χρειάζεται για να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο? Εσείς ως βιομηχανία δηλαδή, τι θα περιμένατε από την πολιτεία να δείτε να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, για να πείτε, να πείσετε τους δικούς σας προϊσταμένους, ναι, η Ελλάδα είναι ένα καλό, μια καλή περίπτωση, ελάτε να επενδύσουμε. Τι θα περιμένατε να περιέχει ένα τέτοιο σχέδιο? Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι σαν χώρα πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε, ποιο είναι το σημείο που θέλουμε να πάμε. Πώς θα πάμε εκεί? Θέλουμε να είμαστε παντού, σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες δυνατοί? Θέλουμε να δούμε σε ποια νοσήματα έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην κλινική έρευνα σε αυτές τις θεραπευτικές κατηγορίες? Ποια είναι τα δυνατά μας κομμάτια, πού έχουμε τα κενά, και να μπορέσουμε να οραματιστούμε πού θέλουμε να φτάσουμε, χωρίς απαραίτητα να συγκρινόμαστε με το Βέλγιο. Η σύγκριση με το Βέλγιο γίνεται πολλές φορές γιατί έχουμε σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό και το Βέλγιο έχει ένα καταπληκτικό πενταετές σχέδιο δράσης για την κλινική έρευνα που τους φέρνει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε επενδύσεις από τη φαρμακοβιομηχανία. Αντιθέτως, εμείς με τον ίδιο πληθυσμό και με την ίδια δυναμική, γιατί όχι, έχουμε 80 δισεκατομμύρια. 80 εκατομμύρια. Κατά τα δισεκατομμύρια. 80 εκατομμύρια επενδύσεις. Γι' αυτό γίνεται μοιραία η σύγκριση. Και το Βέλγιο δεν ήταν πάντοτε τόσο ψηλά. Έχει κάνει προσπάθεια και έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για να γίνει ανταγωνιστικό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Νομίζω ότι εκεί που πάσουμε ως χώρα, σε κάθε τομέα, όχι τώρα στις κλινικές μελέτες, ότι κατά καιρούς θέτουμε σχέδια. Δυστυχώς αυτά τα σχέδια δεν είναι ρεαλιστικά. Είτε θέτουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και σύντομα χρονοδιαγράμματα, και γρήγορα αντιλαμβανόμαστε στον πρώτο μήνα ακόμη ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε και μετά θα φορτώνουμε στον κόμπαρα. Και δεν γίνεται τίποτα επί της ουσίας. Άρα υπό αυτή την έννοια, ακούστηκε, έχει ακουστεί αρκετές φορές, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, όχι με άθλους, να προσελκύσει 400 εκατομμύρια. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος να το θέσουμε ως χώρα για τα επόμενα 3 χρόνια, δεν ξέρω? Πιστεύω πως ναι, φυσικά. Έχουμε το δυναμικό, έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το πονούν και το αγαπούν και υπάρχουν κέντρα αριστείας στη χώρα μας, ειδικά στην ογκολογία αλλά και σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κλινικές που τρέχουν πολλές μελέτες και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουν γίνει και FDA inspections σε κάποιες κλινικές και πραγματικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα τις δυνατότητες τις έχουμε. Αυτό που δεν έχουμε νομίζω είναι η πολιτική βούληση και ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει πολλά πράγματα, όχι μόνο τις κλινικές μελέτες, αλλά και πώς αντιμετωπίζουμε την καινοτομία στη χώρα μας. Όταν λέμε ότι υπάρχει σχέδιο να υπάρχουν εκπτώσεις στις τάξεις του 25% στις τιμές των νέων φαρμάκων για τα 3 πρώτα χρόνια της ένταξής τους στην αγορά, γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί και μη ελκυστικοί για τις φαρμακευτικές εταιρείες για να έρθουν να τρέξουν μελέτες και να φέρουν καινούργια φάρμακα στη χώρα μας. Μες. Κύριε Κοντοζαμάνη, να πάρω πάσα από την κυρία Ανταχοπούλου. Αναφέρθηκε σε κάτι που ενδεχομένως δεν έχει σχέση με την κλινική έρευνα εκ πρώτης όψεως,
ότι το θεσμικό πλαίσιο, το περιβάλλον αποζημίωσης των νέων θεραπείων σε μια χώρα είναι μια βασική παράμετρος ώστε να προσελκύσει η χώρα επενδύσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται, ανέφερε τη μία από αυτές τις ρυθμίσεις, προωθεί δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που θα αφορούν την καινοτομία στο μέλλον. Ένα είναι αυτό που ανέφερε, ότι όλα τα νέα φάρμακα θα πρέπει να πληρώνουν ένα εισιτήριο εισόδου μέσα στην αποζημίωση 25%. Και το δεύτερο είναι ότι οι νέες θεραπείες θα πρέπει να έχουν πρώτα εγκριθεί σε 14 χώρες, από τις οποίες οι 7 πρέπει να έχουν Health Technology Assessment. Εσείς έχετε διτή ιδιότητα, δεν ξέρω ποια υπερισχύει πια. Και επιστημονική και πολιτική. Έχετε θητεύσει και πρόεδρο στο ΝΕΟΦ, έχετε θητεύσει πρόεδρο στην πρώτη ΥΠΕ, έχετε θητεύσει και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας. Το κόμμα σας τι λέει για όλα αυτά? Εγώ πάντως δεν είδα τίποτα. Τολμώ να πω. Ήταν εδώ ο υπεύθυνος του τομέα υγείας, είπε ότι ενθαρρύνουμε τις κλινικές μελέτες κτλ. Αλλά γι' αυτά δεν άκουσα τίποτα από το κόμμα σας. Ναι. Δεν θα ήθελα να εκπροσωπήσω το κόμμα σήμερα. Όχι. Ούτως ή άλλως δεν προσκλήθηκα ως εκπρόσωπος του, έχετε δίκιο, του φορέα. Απλώς νομίζω ότι αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, προσωπική μου άποψη είναι, ότι είναι ένα ακόμα λιθαράκι στην αποσύνθεση του όλου συστήματος. Αντί να δώσουμε έμφαση σε διαρθρωτικά μέτρα, πάλι με λογιστικούς τρόπους προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα στον χώρο του φαρμάκου, και όχι μόνο στον χώρο του φαρμάκου, αλλά και στον χώρο της υγείας, και τις επιπτώσεις θα τις ζήσουμε, διότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες πιθανόν. Κάποιοι ίσως αλλάξουν πράγματι τα επενδυτικά τους σχέδια, διότι όταν βλέπεις ότι η δραστηριότητα σε μια χώρα συρρυκνούνται, τότε λογικό είναι να μην φέρεις κλινικές μελέτες στην χώρα, να μην κάνεις προσλήψεις και να αλλάξουν τα επενδυτικά σου πλάνα. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο εμένα προσωπικά αυτά τα μέτρα. Νομίζω ότι σε όλα αυτά, πέρα το ότι υπάρχει μια λογιστική προσέγγιση, λείπει και μια αναπτυξιακή διάσταση. Διότι η υγεία έχει και αυτή τη διάσταση και νομίζω ότι οι κλινικές μελέτες έχουν τον διπλό ρόλο και της οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι κλινικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν το επενδυτικό σοκ της συνεισφοράς, το επενδυτικό σοκ στην υγεία που χρειάζεται η χώρα, η υγεία να συνεισφέρει στην οικονομία μέσω των κλινικών μελετών, και βεβαίως είναι ένα εργαλείο για πολιτική υγείας και πρόσβαση σε νέες θεραπείες, διότι με τις κλινικές μελέτες μπορείς να έχεις πρόσβαση σε νέες θεραπείες. Και αυτό έχει και οφείλες βεβαίως στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι, πολύ φοβάμαι ότι όταν με το καλό εισακουστούμε, ενώ εισακουστούμε βάζω όλους μαζί, για τα ωφέλη των κλινικών μελετών κτλ. Και ενδεχομένως η πολιτεία σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και λύσει κάποια θεσμικά προβλήματα και όλα αυτά, ότι θα είναι πολύ αργά. Δηλαδή, γιατί όσο εμείς καθυστερούμε ή δεν υλοποιούμε αυτά, άλλες χώρες. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν είναι ότι εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας. Είναι ένας αγώνας ανταγωνιστικός. Και ξέρετε κάτι. Κάνουμε έδαφος. Αντί να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης το Βέλγιο, που το αναφέρουμε, διότι είναι ο ίδιος πληθυσμός και συγκεντρώνει 2 και πλέον δις. Ευρώ το χρόνο από κεφάλαια. Ναι, η Βέλγια όμως ήταν 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση και η χώρα λειτουργούσε. Προχωρούσε. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια με κυβερνήσεις και δεν λειτουργούμε. Δυστυχώς πρέπει να ανταγωνιστούμε οι ανατολικές χώρες και όχι το Βέλγιο. Και οι οποίες προχωρούν ακόμα περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω, για να επανέλθω λίγο στη συζήτηση, είναι ότι έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μειονέκτημα, από ό,τι μου είπαν, το ανέφερε και ο διοικητής του Αγίου Σάβα, είναι η χρόνη έγκρισης, και κυρίως αυτό το διαπίστωσα και εγώ τόσο στην Υγειονομική Περιφέρεια όσο και στο Υπουργείο, σε επίπεδο νοσοκομείου. Ενώ περάσαμε κάποιες παιδικές ασθένειες στην αρχή της αλλαγής της νομοθεσίας με την Επιτροπή Διοντολογίας, με τον ΕΟΦ και όλα αυτά, τώρα βλέπουμε ότι κολλάει το σύστημα στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς δεν είναι νομίζω μόνο θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα επικρατούσας κουλτούρας και θέμα νοοτροπίας και εκπαίδευσης. Διότι έχω συναντήσει και εγώ διοικητές νοσοκομείων να λένε ότι οι κλινικές μελέτες είναι πειραματόζωα στους ανθρώπους. Δεν θα κάνω εγώ στο νοσοκομείο μελέτη και ούτω καθεξής. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Πώς το αντιπαρεχόμαστε αυτό το πράγμα? Θα σας πω. Και βεβαίως υπάρχουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η ποιότητα που μπορούμε να προσφέρουμε ως χώρα και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει το εξπερτίζ, έχει επάρκεια να ανταποκριθεί σε κλινικές μελέτες. Πώς το ξεπερνάμε αυτό? Με εκπαίδευση και βεβαίως
Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά όταν ετοιμάζαμε αυτή την περίφημη υπουργική απόφαση για τις κλινικές μελέτες, η οποία λόγω εκλογών γύρισε πίσω από το Εθνικό Τυπογραφείο, είχαμε βάλει ως στόχο μέσα στον διοικητή του νοσοκομείου τις κλινικές μελέτες, οι οποίες διεξάγει στο νοσοκομείο του. Και βεβαίως, εδώ πέρα. Το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει. Όχι, ναι, δυστυχώς. Εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουμε στρατηγικά τι θέλουμε να κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Ναι. Είστε σε ένα χώρο, πολιτικό χώρο. Έρχονται κάποια στελέχη, έρχεται ένας υπουργός οικονομίας, ένας υπουργός υγείας. Φαντάζομαι ότι αν η κυβέρνηση γίνει Νέα Δημοκρατία, θα κατέχετε μία θέση. Πώς τον πείθουμε για τις κλινικές μελέτες? Πώς πείθουμε τους πολιτικούς ότι έχουμε δίκιο και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια? Γιατί αυτή την προσπάθεια την κάνετε εσείς. Εγώ ως δημοσιογράφος, ναι, τα στελέχη των εταιριών, αλλά και εσείς ως σε εισαγωγικά σύμβουλος. Θα έχετε κάποιο ρόλο. Πώς θα τους πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς? Ναι, νομίζω ότι επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ο μόνος τρόπος να τους πείσεις είναι ότι να τους αποδείξεις, και υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχει πληθώρα παραδείγματων, ότι οι κλινικές μελέτες θα συμβάλλουν και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας στον τόπο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί μιλάνε για τα καλά των κλινικών μελετών και ότι βεβαίως θέλουν να ενισχυθούν οι κλινικές μελέτες και όλο το περιβάλλον, αλλά όντως πάσχουμε στην πράξη. Πιστεύω, εντάξει, είναι η τελευταία ευκαιρία τώρα ή τώρα ή ποτέ. Ναι, εγώ θα έλεγα οι κλινικές μελέτες να είναι ένα ερώτημα στους συνεντευξιαζόμενους υποψήφιους νέους διοικητές νοσοκομείων. Όποιος δεν ξέρει τι είναι κλινική μελέτη, να κόβεται. Ναι, πάρα πολύ. Δεν κάνει για διοικητές νοσοκομείων. Ναι, που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των διοικητών. Παρακαλώ, κύριε. Απλώς ήθελα να κάνω εδώ ένα σχόλιο. Το πρόβλημα είναι ότι παρότι συζητιέται πλέον και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε συνέδρια για τις κλινικές μελέτες, να ακούμε τον Υπουργό να μιλά για τον νέο κανονισμό, να έχουμε ένα νέο που πραγματικά δραστηριοποιείται πάρα πολύ, κάνει πάρα πολλές δράσεις και ενέργειες. Και έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον ΕΟΦ αυτή τη στιγμή για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις κλινικές μελέτες. Έχουμε δηλαδή δει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς όσον αφορά στην κεντρική πολιτική απόφαση, έχουμε συνεχώς ανθρώπους που αλλάζουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα το επιχειρησιακό σχέδιο που θα φτιαχτεί πρέπει μέσα του να προβλέψει να υπάρχει μια μόνιμη δομή, ένα συντονισμός της κλινικής έρευνας. Ένας μόνιμος συνομιλητής, γιατί δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να αλλάζει ο γενικός γραμματέας που έχει αναλάβει τις κλινικές μελέτες ή ο υπουργός ή ο υφυπουργός και να ξεκινάμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Είναι, πρέπει να υπάρχει κάτι μόνιμο, κάτι σταθερό που να μπορεί και να αφομοιώνει την εμπειρία και τη γνώση και να την κάνει πράξη. Κύριε Τάκουλα, συγγνώμη, υπάρχει το πλαίσιο αυτό. Το είπε την ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για τις κλινικές μελέτες βάσει νόμου. Υπάρχει διαδικασία. Απλώς το θέμα είναι, γιατί ο αντίλογος αυτό που λέει, τι είναι, μπορεί να έχει μια υπηρεσία από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Οπότε να πηγαίνει εκεί και να πέφτει σε τοίχο, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα και πώς θα μπει στο μυαλό μας και στην κουλτούρα μας. Ότι... Και στο προηγούμενο στρογγυλό τραπέζι, όταν ετέθη το ζήτημα της τοποθέτησης ενός μόνιμου μηχανισμού, ενός μόνιμου στελέχους, γραμματέα, συντονιστή, πες το πως θες. Δεν νομίζω ότι για κάθε. Αν το κάνουμε, για να, διορίσουμε, ναι, αν το κάνουμε για να διορίσουμε έναν δικό μας άνθρωπο, θα δημιουργήσουμε πρόσθετο πρόβλημα. Θα γεμίσουμε ειδικούς γραμματείς και δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Κύριε Τάκουλα, πραγματικά είδα η εταιρεία σας έκανε μία επανεκκίνηση στον τομέα των κλινικών μελετών το 2015. Το 2015 όμως είχαμε περήφανη διαπραγμάτευση, είχαμε capital controls, τρελίστε. Δηλαδή, πώς σας ήρθε δηλαδή? Κάτι σας ενέπνευσε, κάτι πιστέψατε, κάτι πείσατε τους προϊσταμένους σας έξω στην εταιρεία. Να σας πω την αλήθεια, ήταν δύο οι παράγοντες που παίξαν ρόλο. Ο πρώτος παράγοντας ήταν ότι εκμεταλλευτήκαμε ένα momentum που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην AstraZeneca όσον αφορά το κλινικό της πρόγραμμα και δει στον τομέα της ογκολογίας. Όπου η ανάπτυξη που υπάρχει σε νέα μόρια και στο πρόγραμμα των κλινικών μελετών της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, σαν Ελλάδα, το λαμβάναμε αυτό από το εξωτερικό. Έτσι. Και θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εμείς γνωρίζαμε την κατάσταση εδώ πέρα. Ξέραμε τα θετικά, ξέραμε τα αρνητικά. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να τους πείσουμε, να πείσουμε τους
τους συναδέλφους μας έξω, που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα, ότι στην Ελλάδα μπορούμε να τρέξουμε τις μελέτες και μπορούμε να τις τρέξουμε σωστά. Συνεπώς, τι κάναμε ήταν ουσιαστικά να αναδείξουμε το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Πρέπει να ξαναπούμε άλλη μια φορά ότι είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα σε πολλές θεραπευτικές κατηγορίες και μιλώντας για την ογκολογία, μιλάμε αρκετή σιγουριά, έχουμε ερευνητικά κέντρα και ανθρώπους οι οποίοι τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από το ερευνητικό τους έργο φαίνεται πόσο ανεπτυγμένοι είναι. Φέραμε και σε επαφή ανθρώπους με την Global Ομάδα, οπότε διώξαμε ένα μεγάλο κονσέρν που είχαν αυτοί οι άνθρωποι στο αν στην Ελλάδα έχουμε τον κόσμο, το επιστημονικό προσωπικό για να τρέξει τέτοιο πράγμα. Στη συνέχεια, προφανώς, αναδείξαμε και τα facilities της εγκαταστάσεις που υπάρχουν, όχι παντού, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, τα νοσοκομεία μας μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλες μελέτες. Τη βελτίωση που έχει συμβεί όσον αφορά τους χρόνους έγκρισης, γιατί αν δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, εντάξει, είναι 60 μέρες, αλλά είναι πολύ καλύτερα από αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Που έφτανε και το χρόνο. Συνεπώς, ήταν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο το αναδείξαμε. Και στο risk assessment που κάναμε με τις ομάδες έξω, τα προβλήματα που τυχόν θα προέκυπταν τα είχαμε προβλέψει και είχαμε ήδη παρουσιάσει λύσεις για το πώς αυτή η διαδικασία θα έτρεχε ανεμπόδιστα. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι ήμασταν στο μάτι του κυκλώνα, μας έχουν υποεπιτήρηση αυστηρή για να κάνουμε deliver αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Οπότε, όπως έδειξε η κυρία Τουρτόγλου, ο σκοπός τους έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω. Έχουμε δείξει ότι σαν Ελλάδα, γιατί πλέον μιλάμε σαν Ελλάδα στην AstraZeneca, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και αισθάνονται και οι άνθρωποι ότι η επένδυση που κάνανε ήταν αντάξια, άξιζε τέλος πάντων να γίνει. Είστε σε έναν τομέα, στον τομέα της ογκολογίας, πέρα από τις κλινικές μελέτες, σε αυτό το κομμάτι ειδικότερα, όπου η πλειοψηφία νομίζω των κλινικών μελετών πια, το 70%, πρέπει να διεξάγονται σε αυτό το θεραπευτικό τομέα. Okay. Εκεί η χώρα μας πώς πάει, δηλαδή στον τομέα της ογκολογίας, γιατί εντάξει, μπορεί να έχουμε καλή καρδιολογία, αλλά άμα τα χρήματα για τις κλινικές δεν πάνε στην καρδιολογία πια, είναι άδωρον-άδωρον. Πώς είμαστε εκεί? Έχω την εντύπωση είναι δυνατό μας σημείο, είναι... Εγώ νομίζω η ογκολογία είναι ένα δυνατό μας σημείο. Και προχωρώντας και στην κουβέντα, αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την κουβέντα, στο ένα από τα σημεία που θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο για το εθνικό σχέδιο, ίσως είναι να εξειδικευτούμε σε ένα τομέα. Από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι η ογκολογία είναι ένα τμήμα το οποίο θα μπορούσε η χώρα να εκμεταλλευτεί και να εξειδικευτεί σε αυτό ακόμα περισσότερο. Έχει τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και ίσως να γίνουμε ένα reference point, μια χώρα αναφοράς για τις κλινικές μελέτες παγκοσμίως. Οπότε, οποτεδήποτε προκύπτει νέα μελέτη ογκολογίας, η Ελλάδα να θεωρείται αυτονόητο ότι θα συμμετάσχει με βάση. Μήπως είναι πολύ φιλόδοξο αυτό? Φιλόδοξο είναι, αλλά. Να γίνουμε ένα hub περιφερειακό εδώ της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα αυτό. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ίσως, το βάζω εισαγωγικά, έχουμε και την τύχη να υπάρχουν νοσοκομεία referrals για συγκεκριμένους τύπους όγκων, για το γυναικολογικό, για τον πνεύμονα, δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά τα γνωρίζετε, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν. Γνωρίζουμε ότι το enrollment θα τρέξει γρήγορα, αρκεί να είμαστε κοντά και να βοηθήσουμε στις διαδικασίες. Συνεπώς, με αυτή την έννοια, θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι αρχικά ένα hub για τα Βαλκάνια, ας πούμε, και να προσελκύσει σε τέτοια κέντρα ασθενείς. Και στη συνέχεια. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Είναι ελεύθερη συζήτηση και εσείς, κύριε Καλαμίτση, όποτε θέλετε, παρεμβαίνετε. Δεν κάνουμε παράλληλους μονολόγους, δεν είμαστε τηλεοπτικό debate. Απλώς για να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Δράκουλας, και στην αιματολογία και στην ογκολογία έχουμε πάρα πολύ καλά κέντρα και πολύ δυνατούς επιστήμονες με διεθνές κύρος. Για παράδειγμα, έχουμε γιατρούς οι οποίοι συμμετέχουν στην σύνταξη των κατευθυντηρίων οδηγιών για τον καρκίνο του πνεύμωνα, που είναι αρκετά, δυστυχώς είναι αρκετά συχνός στη χώρα μας. Λόγω του καπνού. Λόγω του καπνίσματος. Έχουμε δηλαδή και σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μπορούμε να εστιαστούμε σε. Ίσως τα λίγα ωφέλη του καπνίσματος στην Ελλάδα, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Παράπλευρο όφελος.
Όπως είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι αν εστιαστούμε σε αυτές τις περιοχές που είμαστε πολύ δυνατοί, έχουμε μεγάλο επιπολασμό, έχουμε δυνατούς επιστήμονες με διεθνές κύρος, μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες μελέτες στην Ελλάδα. Γιατί δυνατότητες υπάρχουν. Και οι καλοί χρόνοι πλέον από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και την Εθνική Επιτροπή Οντολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι μας πήρε πολλά χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Νιώθετε ότι συχνά ότι μαλλιάζει η γλώσσα σας? Ναι. Νιώθετε? Πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Κύριε Καλαμίτση, όλοι λένε, όλα γίνονται για τους ασθενείς. Ανέφερε και ο κύριος Δάκουλας, ακόμα και ένα τέλειο σύστημα να έχεις οργανώσει, άμα δεν έχεις συμμετοχή των ασθενών σε μια μελέτη, η μελέτη δεν πρόκειται να γίνει. Μπορεί το περιβάλλον, δηλαδή η εταιρεία, να είναι πρόθυμη, το σύστημα να είναι και αυτό πολύ γρήγορο στους χρόνους του. Οι ασθενείς είναι ενημερωμένοι για τα ωφέλη των κλινικών μελετών? Ρωτάνε, ψάχνουν, βρίσκουν ανταπόκριση? Εντάξει, κύριε Νέγκη, νομίζω ότι την απάντηση δώσατε και στο προηγούμενο τραπέζι και στο προηγούμενο συνέδριο. Όπως είναι δύσκολο για εσάς να δείτε μέσα από το site του ΕΟΦ και να αντλήσετε αυτές τις πληροφορίες, ακόμα πιο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος με αυτά τα θέματα. Ο μέσος ασθενής δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει τις σπουδές που έχει το ακροατήριό μας, ούτε δουλεύει στις εταιρείες, ούτε ασχολείται με το ρεπορτάζ υγείας. Είναι ο μέσος ασθενής. Έχετε δίκιο. Ναι. Οι γνώσεις του... Και μπορεί να του έρθει κατά κέφαλα ότι πάσχει από ένα σοβαρό νόσημα, να μην το περιμένει. Το άγχος του όταν έχει διαγνωστεί με μια ίσως καταληκτική ασθένεια, ίσως μια σοβαρή ασθένεια, είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζεται σίγουρα πιο εύπεπτες πληροφορίες και σίγουρα πιο προσβάσιμες από αυτές που ήδη υπάρχουν. Ξέρετε τι λέω όμως, ότι επειδή όλοι διαγνώσκουμε ότι είναι θέμα νοοτροπίας στη χώρα, η νοοτροπία δεν σημαίνει ότι όταν έχω ένα νόσημα πρέπει τότε να βρω πληροφόρηση να ενημερωθώ. Δηλαδή, πρέπει ως γενικό ευρύ κοινό να έχω γνώση για αυτό που λέγεται κλινική έρευνα και κλινικές μελέτες. Ακόμα και όταν δεν έχω κάποιο νόσημα. Πρέπει να έχω μια αντίληψη σωστή για αυτό το θέμα. Πρέπει να αναλογιστούμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε σε αυτό το θέμα. Και νομίζω πάλι στο προηγούμενο τραπέζι τονίστηκε ότι αλλάζει λιγάκι η νοοτροπία, ότι γινόμαστε πειραματόζωα. Όχι ότι έχει αλλάξει τελείως, γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο που είναι, είπαμε, έξω από αυτό το χώρο. Βλέπουν τα πράγματα λιγάκι διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε εδώ μέσα. Υπάρχει κόσμος ακόμα που ναι, φοβάται. Φοβάται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει μια πεποίθηση ότι ναι, θα γίνει πειραματόζωο. Έχει αλλάξει λιγάκι αυτό και σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέμε κλινική μελέτη δεν είναι και τόσο κακό. Ίσως είναι και λαχείο που άμα το δώσουν πρέπει να είσαι βαθιά ευγνώμων. Αλλά νομίζω έχουμε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση και πολλή δουλειά. Και για να απαντήσω και το γενικότερο ερώτημα του τραπεζιού, αν χρειάζεται σχέδιο, νομίζω ότι όχι, είναι υπεραπαραίτητο. Είναι απαραίτητο γιατί χρειάζεται, νομίζω. Εσείς ως είστε σε ένα σύλλογο ασθενών, ναι, έτσι. Αλλά συνεργάζεστε και με άλλους συλλόγους ασθενών. Εγώ δεν έχω δει κανένα σχέδιο στην Ελλάδα στο οποίο να έχει συμμετέχει σύλλογος ασθενών. Κοιτάξτε, στην περίπτωση τη δική μας, προσωπικά ο δικός μας σύλλογος ασχολείται τώρα στην προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Υγείας να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο για τις υπατήτηδες. Και από αυτό απέκτησα, νομίζω, μια εμπειρία. Έχουν γίνει 4 συναντήσεις. Των 4 μήνες τώρα και απέκτησα την εξής εμπειρία. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν η οργάνωση, πόσο σημαντική είναι το να καθίσουν όλοι αυτοί που έρχονται από τον κάθε ένα, οι stakeholders που τους λέμε, να καθίσουν όλοι μαζί και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους. Πόσο είναι σημαντικό είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας οικονομικός απολογισμός και συγκεκριμένα παραδοτέα σε αυτό το σχέδιο. Όταν όλα αυτά αρχίζουν να γίνονται. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές συσκεπτόμαστε γιατί δεν σκεπτόμαστε. Ναι, επίσης πόσο σημαντικός είναι ο συντονιστής. Δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικός, είπατε πριν, ότι μπορεί να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα και να διορίζουμε στη θέση ενός συντονιστή κάποιον. Παρ' όλα αυτά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να είναι κάποιος εκεί πέρα ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη στη θητεία του και σε συγκεκριμένο χρόνο να παραδώσει αυτό το έργο. Όχι να το αφήνουμε σε μια γενικότερη θέση. Να δανειστώ ένα παράδειγμα από έναν άλλο χώρο, το τομέα των μεταμοσχεύσεων. Οι μεταμοσχεύσεις προδέψανε κυρίως στην Δυτική Ευρώπη, στην Ισπανία, που δοκίμασαν ένα νέο θεσμό του συντονιστή μεταμοσχεύσεων, ο οποίος ήταν αυτός που συντόνιζε τις μεταμοσχεύσεις, που αναλάμβανε να ενημερώσει την οικογένεια. Δεν ενημέρωνε ο γιατρός που υποτίθεται ότι έδωσε το 100% δυναμικό να σώσει κάποιον, μετά να μιλήσει για να δωρήσει τα όργανα του, το οποίο είναι λίγο conflict of interest, αντιλαμβάνεστε. Ένας τέτοιος θεσμός
Εδώ δηλαδή βλέπουμε στα νοσοκομεία, στο προηγούμενο τραπέζι υπόθηκε ότι τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τον αγκαίο προσωπικό. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό, το δομέα των κλινικών μελετών, τη διεκπαιρέωσή τη πιο γρήγορα, να αλλάξει κοινοτροπία μεταξύ των υπαλλήλων, των γιατρών. Τι λέτε. Να πω κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Οι Τούρκοι το κάνανε, νομίζω. Ναι. Κάτι κάνανε, κάτι σχετικό. Δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή από ένα μπάτζετ και πάνω να ζητήσεις να υπάρχουν συντονιστές στο νοσοκομείο, κάτι τέτοιο. Εγώ θα μιλούσα για κίνητρα σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, γιατί σήμερα μια κλινική μελέτη έχει έναν προϋπολογισμό. Κάποια χρήματα κρατάει η υγειονομική περιφέρεια, κάποια κρατάει το νοσοκομείο. Η κλινική η οποία διαχειρίζεται και διεξάγει μάλλον την κλινική μελέτη δεν έχει κάποιο όφελος πέρα από κάποιες πληρωμές ανθρώπων που εκεί πέρα απασχολούνται στην διεξαγωγή της κλινικής μελέτης. Άμα δίναμε κίνητρα ότι τα χρήματα αυτά που μπαίνουν στο νοσοκομείο μπορεί η κλινική το νοσοκομείο να τα χρησιμοποιήσει για νέες επενδύσεις, για να κάνει μια επιπλέον πρόσληψη. Ναι, εγώ νομίζω όλοι ξέρουμε ότι οι περισσότερες γραμματείς των διευθυντών στα ναι, είναι από ερευνητικά προγράμματα. Είναι από τέτοια προγράμματα, δεν νομίζω ότι είναι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Αλλά δεν είναι μόνο γραμματής, συγγνώμη, ναι, ναι. Βασίλη, απλώς να πω το ότι θα τα επενδύσει ο κάθε δεν είναι μόνο γραμματής, είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί ειδικευμένοι γιατροί απασχολούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών και πληρώνονται από αυτά τα χρήματα. Και υπάρχει απασχόληση του επιστημονικού κεφαλαίου της χώρας. Άρα δεν είναι μόνο οι γραμματείς, είναι πολύ σημαντικοί και σε αυτές οι επενδύσεις. Φυσικά. Ναι, θα μπορούσε να πάρεις ένα καινούργιο μηχάνημα στην κλινική, ναι, στο νοσοκομείο, θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Ναι. Και κύριε Καλαμέτσα, γυρίζω λίγο σε εσάς, γιατί είστε σε ένα σύλλογο, σε ένα νόσημα στις υπατήτηδες. Και στην υπατήτηδα C έχουμε ένα τρανό παράδειγμα, που η καινοτομία στη φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση τους ασθενείς. Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε δει τέτοιο παράδειγμα. Στην Ελλάδα, στα πλαίσια ανάπτυξης αυτών των θεραπείων, κάποιοι άνθρωποι με υπατήτηδα C πήραν αυτές τις θεραπείες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι μελέτες. Εμείς, να σας διευκολύνω τη συζήτηση στην πάθηση τη δική μας, εμείς παρακαλάμε για τις κλινικές μελέτες. Παρακαλάμε. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα. Πραγματικό, πριν μία ώρα ήμασταν στο σύλλογο. Ήρθε μια κυρία εκεί πέρα, νεαρή ηλικία, επειδή οι περισσότεροι είναι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση, οι ασθενείς, δεν είναι όλοι βαριά άρρωστοι, είναι και στα πιο αρχικά στάδια της νόσου, παρακαλάνε η συντριπτική πλειοψηφία να υπάρχει μια θέση κλινική μελέτη. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους. Πρώτον, εντάξει, είναι δύσκολο για αυτούς γιατί δεν μπορούν να ξέρουν πού θα γίνει, ποιος την κάνει, αλλά και επίσης προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επηρεάσουν και να αποκτήσουν θέσεις αυτές. Αυτή είναι η εικόνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα μεταξύ μας που έχουν θεραπευτεί από αυτή την νόσο γιατί μετήχαν στο πρόγραμμα ανάπτυξης αυτών των θεραπείων. Ναι. Δεν θα είχαν. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που σώθηκε η ζωή τους. Το τραγικό και είναι ότι θα μπορούσαν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι με τα ίδια χρήματα, ίσως και λίγο περισσότερα από αυτά που ξοδεύουμε, αν υπήρχε διαπραγμάτευση, έτσι. Έτσι. Ναι. Για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Οι κλινικές μελέτες, πάντως, στο συγκεκριμένο θέμα, έσωσε κόσμο. Πραγματικά, κόσμο ο οποίος είχε πολύ ανάγκη για αυτά τα φάρμακα και δεν θα υπήρχε περίπτωση να έχει πρόσβαση σε αυτά. Mm-hmm. Ή έφτιαξε τη ζωή και την ποιότητα ζωής σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν θα είχε πρόσβαση στα επόμενα χρόνια, έτσι όπως πάει δυστυχώς η διαπραγμάτευση. Ήταν πραγματικά το όφελος ήταν στο εδώ και τώρα που λέμε. Αυτό το πιάνε στα χέρια, το έβλεπε. Κοίταξε, ως χώρα φτάσαμε νομίζω μια-δύο φορές τα τελευταία 5 χρόνια στο χείλος του γκρεμού. Ακούστηκαν σενάρια ότι θα βγούμε από την Ευρωζώνη και όλα αυτά. Αυτά σας τρομοκρατήσανε. Θέλω να πω δηλαδή γιατί κλινικές μελέτες να συζητάμε, ναι, αν η χώρα βγει από την Ευρωζώνη. Ναι. Τι υποστήριξη των νέων επιστημόνων να κάνεις, τι νέες θεραπείες καινοτόμες να φέρεις, αν η χώρα οδηγόταν στην έξοδο. Σας ανησύχησε, κυρία Τεχοπούλου. Πάρα πολύ. Έχουμε διαρκώς αυτό το φόβο ότι θα διαβάσουμε κάτι στις εφημερίδες ή θα ακούσουμε κάποια νέα μέτρα που θα μας αποκλείσουν από τη δυνατότητά μας να φέρουμε καινοτόμα φάρμακα στη χώρα μας. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μάλιστα είναι στον χώρο της υπατήτηδας C. Εμείς έχουμε μία από αυτές τις καινοτόμες θεραπείες που αναφέρατε προηγουμένως, που έχουν δυνατότητα εκρύζωσης του ιού σε επίπεδο σχεδόν 100%. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για φοβερές θεραπείες. Και ήμασταν η μόνη χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα κλινικών μελετών φάσης 3, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο. Είχαμε 7 μελέτες που τρέχανε σε όλες τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα, γιατί τότε
κάνανε 2 χρόνια και 3 χρόνια τα φάρμακα να πάρουν τιμή και αποζημίωση. Οπότε η εταιρεία μας έλεγε ότι εφόσον δεν παίρνετε αποζημίωση στα φάρμακα στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα λανσάρουμε αυτή την θεραπεία στη χώρα σας. Που σημαίνει ότι με όλα αυτά τα σενάρια δημιουργούμε μια κατάσταση τελείως αποφυτική για τις επενδύσεις στη χώρα μας, για τις κλινικές μελέτες και για την αξιοπιστία της χώρας μας στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρώπης. Ναι, αν το αντιστρέψουμε, αν δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, να αντιστρέψουμε τελείως δηλαδή, ενδεχομένως, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς στη χώρα, 75-80.000. Θα θέλαμε πάρα πολύ κάποιες χιλιάδες να φύγουν, αλλά να μην φύγουν οι καλύτεροι. Δυστυχώς, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, δεν φεύγουν αυτοί που δεν έχουν στο μιλιομέρι. Φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι άλλοι τους θεωρούν πάρα πολύ ικανούς και τους παίρνουν. Είναι οι κλινικές μελέτες ένα εργαλείο για να μείνουν οι αξιόπιστοι στο ιατρικό δυναμικό τη χώρα, δεν είναι, κύριε Ντάκουλα? Και εσείς γιατρός είστε, φαντάζομαι ότι δύσκολα θα μέναν στη χώρα. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι το ιατρικό επάγγελμα βάλεται από πολλές πλευρές όσον αφορά τα οικονομικά του. Είναι και το μόνο ζώο, λέει ο γιατρός, που βρίσκει μόνο στο φαγητό του. Νομίζω ότι είναι η γυναικολόγη αυτή. Γυναικολόγη. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό, σίγουρα στο σχολείο σας οι κλινικές μελέτες είναι ένα budget το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί εκεί και κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να πληρώνονται μέσα από τις κλινικές μελέτες, αλλά δεν είναι η λύση αυτή. Έτσι, όπως γενικά για τους γιατρούς είναι κρίμα να. Πάμε σε ένα άλλο θέμα βέβαια, αλλά είναι κρίμα να μην υπάρχει μια μόνιμη θέση να πεις ότι μπορούν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και να δουλέψουν όπως πρέπει. Για να και οι γιατροί, αυτό είναι το όνειρό τους, μόνιμη θέση στο δημόσιο. Και δεν είπα για μόνιμη θέση στο δημόσιο, είπα για μια θέση στην οποία να μην εξαρτάσει από το όταν θα τελειώσει η μελέτη θα πρέπει να βρω μια άλλη ή όταν θα τελειώσει αυτή η σύμβασή μου να πάω σε μια άλλη. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αναμφίβολα όμως οι κλινικές μελέτες. Και ξέρω πολλά παραδείγματα, στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα προσφέρουν δουλειά σε ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν π.χ. από την ειδικότητά τους ή είναι σαν επιστημονικοί συνεργάτες. Προσφέρουν δουλειά και κρατούμε κάποιους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα από το να φύγουν στο εξωτερικό. Άρα, λέμε, θα έχουμε ένα σχέδιο, πρέπει να είναι τριετές, πενταετές. Πώς, τι νομίζετε εσείς, ποιο είναι ρεαλιστικό για τη χώρα? Ας ξεκινήσουμε με το τριετές. Με το τριετές. Πάντως, πριν πάμε στο σχέδιο, κύριε Νεγκή, νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε πολιτικά, αν θέλουμε, τις κλινικές μελέτες, να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω, έτσι, γιατί νομίζω, δεν το λέω αντιπολιτευτικά τώρα, ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα κάτσει ποτέ με τη βιομηχανία να συζητήσει έστω αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να είναι η πολιτική σου προτεραιότητα οι κλινικές μελέτες, να βάλει στόχους, να δώσει το μήνυμα έξω. Και η βιομηχανία και το κράτος μαζί και οι ασθενείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να στείλεις το μήνυμα έξω ότι ναι, εδώ πέρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προκειμένου να η χώρα ναι, είναι οξύμορο το σχήμα. Φαντάζομαι ότι όλες οι εταιρείες που διεξάγουν έρευνα και έχουν καινοτόμες θεραπείες έχουν ζήσει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες τις εκκλήσεις και τα παρακάλια πολλών διοικητών νοσοκομείων που το μπάτζετ είχε τελειώσει. Να βρουν τρόπο να καλύψουν νέα, να φέρουν ποσότητες, να εκτελέσουν προμήθειες στα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, το περιβάλλον είναι εχθρικό για να γίνονται κλινικές μελέτες. Είναι οξύμορο αυτό το σχήμα. Δεν μπορείς να παρακαλάς αυτόν τον σπόνσορα της μελέτης να φέρει θεραπείες μέσα γιατί δεν έχεις λεφτά άλλα και ταυτόχρονα να μην έχεις ένα περιβάλλον που να ερευνάει τις κλινικές μελέτες. Είναι τελείως οξύμορο. Σημαίνει ότι δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Σημαίνει ότι λειτουργείς μόνο το τι συμβαίνει τώρα. Δεν σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει μετά από μερικούς μήνες. Ωραία. Επανερχόμαστε λίγο στο σχέδιο. Είναι τριετές. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μέσα κίνητρα, αντικίνητρα, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Σαφή. Κίνητρα καταρχήν, όπως είπε και ο κ. Κοντοζαμάνης, για τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τον ΥΠΕ και να αξιολογούνται με βάση την επίδοσή τους στις κλινικές μελέτες είναι ο μοναδικός τρόπος πραγματικά να ενισχύσεις την κλινική έρευνα στα νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και κίνητρα και για την φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν χώρες όπως η Πορτογαλία που αναφέρθηκε προηγουμένως ότι έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα, γιατί δίνονται κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα επιχειρηματικά για να φέρουν κλινικές μελέτες στη χώρα. Αναφέρθηκε στο πρώτο τραπέζι και στο δεύτερο συζητήθηκε. Γιατί όχι να υπάρχει μια ειδική μέρημνα εταιρείες που φέρουν κλινικές μελέτες στη χώρα να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση είτε στην αποζημίωση είτε και στο κλομπάκ ακόμη. Κίνητρο είναι και αυτό. Φυσικά. Ναι. Εταιρεία που παράγει τα φάρμακά της εδώ
εταιρεία που κάνει έρευνες και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί κακά τα ψέματα, λέμε ότι οι εταιρείες οι πολυεθνικές επενδύουν σε R&D, αλλά στην Ελλάδα δεν επενδύουν όλες οι ξένες εταιρείες. Κάποιες επενδύουν, κάποιες δεν επενδύουν. Για αυτές που δεν επενδύουν, πρέπει να δώσουμε κίνδυνο να έρθουν να επενδύσουν. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Οι προτεραιότητες είναι άλλες, κρίνει και όμως τώρα. Προφανώς. Και νομίζω ότι. Να καλύψουμε τους ανασφάλιστες τους από το clawback. Ναι, νομίζω άλλωστε επίσης ότι εάν μια εταιρεία που κάνει κλινική έρευνα στην Ελλάδα αρχίσει και μειώνει, είναι ένας τρόπος από επένδυσης από τη χώρα. Είναι ένα από τα πρώτα βήματα. Έτσι, μπορεί να μην απολύσει το προσωπικό, μπορεί να μην μειώσει θέσεις εργασίας, αλλά μπορεί να μειώνει την παρουσία της στη χώρα αρχίζοντας να αποεπενδύει. Έτσι δεν είναι. Δεν ισχύει για εσάς, κύριε Τάκουλα. Εσείς είστε στο άλλο. Ναι, προς το παρόν. Ναι. Είναι το αντίθετο παράδειγμα. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολλά παραδείγματα στη χώρα. Μεγάλες εταιρείες που έχουν παράδοση στις κλινικές μελέτες, σιγά-σιγά αποδυναμώνουν τα ιατρικά τους τμήματα. Παίρνουν τις μελέτες από τα ιατρικά τμήματα, τις κάνουν outsource, γιατί θεωρούν ότι το περιβάλλον δεν ευνοεί την απασχόληση επιστημονικού δυναμικού στις φαρμακευτικές εταιρείες, στα affiliates. Εσείς, κύριε Κοντοζαμάνη, αναλάβατε πρόσφατα στο ΙΟΒΕ να φτιάξετε ένα παρατηρητήριο για τις κλινικές μελέτες. Ποιος είναι ο στόχος σας? Να αναπτύξουμε ένα εθνικό σχέδιο για τις κλινικές μελέτες. Και πάνω στο σχέδιο αυτό να σας πω ότι θεωρώ... Είστε τρελοί? Όχι. Σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά. Άλλο ένα δεν πειράζει. Να υπάρχει, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Το οποίο θα το φτιάξετε, το φτιάχνετε... Ναι, το φτιάχνουμε και νομίζω να σας πω ότι πιστεύουμε ότι τρεις είναι οι πυλώνες, οι άξονες αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει προτυποποίηση στη χώρα. Δηλαδή, αυτά που κάνει η Αθήνα να τα κάνει και η Θεσσαλονίκη, να τα κάνει και η Κρήτη, να τα κάνει και η Πάτρα, έτσι. Γιατί το έχουμε ζήσει ότι κάθε υγειονομική περιφέρεια ή κάθε νοσοκομείο ακόμα έκανε τα δικά της. Πρέπει να υπάρξει προτυποποίηση, είναι ένας πυλώνας. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο κέντρων στη χώρα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, οι κλινικές μελέτες γίνονται σε συγκεκριμένα μονομέρη στην Ελλάδα και δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε απομακρυσμένα νοσοκομεία και σε νέους γιατρούς να συμμετάσχουν σε κλινικές μελέτες. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο των κέντρων. Και το τρίτο, πρέπει να υπάρξει ένα υποστηρικτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο να βοηθάει στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών και με διάφορες δράσεις, ας πούμε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όπως είναι η εκπαίδευση, βεβαίως, η στοχοθέτηση και η παροχή κινήτρων. Άρα, εσείς στο ΙΟΒΕ πότε θα είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε ένα τέτοιο σχέδιο? Στους επόμενους μήνες. Άρα, με το νέο έτος. Σε λίγες μέρες ξεκινάει το νέο. Φρέσκα κουλούρια. Φρέσκα κουλούρια. Μάλιστα. Μόλις τελειώσει η αξιολόγηση. Αν μόλις τελειώσει η αξιολόγηση, θα τελειώσει. Γι' αυτό το λέω. Ρίχνω την μπάλα στην κερκίδα. Παρακαλώ, κύριε Αντωνοχούλη. Επειδή αυτά που είπε ο κ. Κοντοζαμάνης είναι πολύ κοντά και στις δικές μας προτάσεις για ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις κλινικές μελέτες. Θα ήθελα να πω, Βασίλη, ότι τα τρία από αυτά, οι τρεις άξονες έχουν γίνει στο Βέλγιο ήδη με επιτυχία και έτσι καταφέρανε και αυτοί αναπτύξανε στη χώρα τους την κλινική έρευνα. Άρα υπάρχουν και δεδομένα που μπορούμε να πάρουμε. Καλή ιδέα, μια καλή ιδέα να προσλάβουμε κάποιον από το Βέλγιο. Δηλαδή, αντί να προσλάβουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή που πήραμε στο φεστιβάλ και είχε τα παλώμενα πέι, να παίρναμε κάποιον από το Βέλγιο για την κλινική έρευνα. Αφού εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης και ένα άλλο κομμάτι που το έθιξε και ο κύριος Καλαμίτσης, και αυτό είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση των, και η εκπαίδευση ή η βαθύτερη ενημέρωση των διοικητικών υπαλλήλων που υπάρχουν στις ΥΠΕ, στα νοσοκομεία, στον ΕΟΦΑ, σε όλους τους θεσμούς που συμμετέχουν στην κλινική έρευνα. Και, και να επαναφέρω αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός συνομιλητής, ο οποίος να αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση και να την κάνει πράξη. Και να μπορεί να υπάρχει έλεγχος και τιμωρία αν κάποιες από τις δομές υγείας δεν ακολουθεί το πλαίσιο και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει αυτό. Κλείνοντας τη συζήτηση για να δώσουμε το λόγο λίγο και στο κοινό μας, έχω να ασκήσω και κριτική όμως στο σχέδιο σου. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ιατρικά τμήματα που είστε επιφορτισμένα με τις κλινικές μελέτες δεν είστε και τα πιο εξωστρεφή στις εταιρείες σας. Άλλα τμήματα είναι τα πιο εξωστρεφή, τα οποία δεν μιλάνε για τις κλινικές μελέτες.
Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν γενικό διευθύντα τα τελευταία 15 χρόνια στις συνομιλίες μου να μιλάει για αυτό το κομμάτι. Εκτός από το δικό μας. Ναι, ναι, εντάξει. Το marketing πολλές φορές υπερισχύει στην επικοινωνία την εξωστρέφεια προς τα έξω. Του τι μηνύματα δίνει η βιομηχανία προς τα έξω. Για να μην μιλήσω για την γκρίνια, δεν πληρωνόμαστε, κλομπάκ, όλα αυτά. Αυτά τα αφήνω απ' έξω. Στα θετικά μηνύματα που προβάλλονται, προβάλλονται πολύ λιγότερο αυτά από ό,τι θα έπρεπε να προβάλλονται. Άρα, εσείς που έχετε τη γνώση και είστε οι φορείς της καινοτομίας, εσείς πρέπει να είστε οι ίδιοι πιο εξωστρεφείς. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Μακάρι, συζήτηση κάνουμε. Δεν θα συμφωνήσω με την έννοια ότι προφανώς το marketing είναι εξ ορισμού ένας εξωστρεφής ρόλος, έτσι, αλλά είναι άλλη δουλειά του. Κλινικές μελέτες δεν είναι στη δουλειά του marketing. Όχι, εγώ όχι, κάνω το αιτήματα για projects, μου λένε τα αιτήματα δεν έχω budget. Το budget είναι στο marketing. Άμα το budget είναι στο marketing, τελείωσε. Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει παγκοσμίως όσον αφορά τις φαρμακευτικές. Αν αυτή, αυτό το point έχει αρχίσει να αλλάζει παγκοσμίως. Δηλαδή σε όλες τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, το budget έχει αρχίσει να μετατοπίζεται προς το medical. στο market access. Και, ναι, φυσικά. Αλλά όσον αφορά το τμήμα των κλινικών μελετών, είναι στην ευχαίρεια της κάθε φαρμακευτικής εταιρείας και με βάση το πλάνο που έχει π.χ. στην ογκολογία, στην καρδιολογία κτλ., το πόσα χρήματα θα επενδυθούν. Γι' αυτό το budget είναι υπεύθυνο το ιατρικό τμήμα και νομίζω ιδίως με ρόλους που έχει αυτή τη στιγμή που είναι στο πεδίο, οι κλινικές μελέτες βοηθούνται πάρα πολύ από το medical. Αλλά ο τρόπος για να έρθουν αυτές οι μελέτες στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία μάλλον δίνει στην θυγατρική της, στο affiliate, μια μελέτη, έχει τελείως διαφορετική διαδικασία. Από τη στιγμή που θα έρθει η μελέτη, από εκεί πέρα νομίζω το medical, και δεν λέω για το δικό μας, αλλά λέω για όλα τα medical τμήματα, τα ιατρικά τμήματα, είναι σε θέση να την διαφημίσουν και να την σπρώξουν όσο μπορούν. Κύριε Νεγκή, παρακαλώ. Να συμπληρώσω κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε και τι είδους μελέτες έρχονται στη χώρα, έτσι. Και τι φέρνουν οι εταιρείες. Φέρνουν φάση 4 ή φάση 3. Φάση 3 θέλουμε και φάση 2. Mm-hmm. Φάση 2 έχουμε πάρα πολύ λίγες, αλλά νομίζω ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των μελετών φάσης 2, είναι ένα μήνυμα ότι η χώρα πάει καλύτερα και... Κάνα και φάση 1 του συζητάμε. Θα παλεύουμε, εντάξει. Θα το θέλαμε βέβαια και αυτό. Ναι, θέλουμε λιγότερες φάσεις 4 και περισσότερες φάσεις 2 και 3. Πάντως, να προσθέσω και σε αυτά που είπε ο κ. Ντάκουλας, ότι πέραν από τις μεμονωμένες προσπάθειες που κάνουν τα ιατρικά τμήματα των φαρμακευτικών εταιρεών, που μπορεί να μην έχουν αποδώσει πλήρως, συμφωνώ, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει το κομμάτι αυτό πάρα πολύ. Αφενός, είναι στην ατζέντα των συνομιλιών με όλους τους φορείς. Κάθε χρόνο γίνεται μια ημέρα. Γιορτάζεται μάλλον η ημέρα των κλινικών μελετών που είναι 20 Μαΐου σε κάθε χρόνο. Υπάρχουν ειδικά events τέλος πάντων που γίνονται για τον εορτασμό της μέρας αυτής. Υπάρχει ειδική επιτροπή κλινικών μελετών. Προς επιβεβαίωσή σας, γιατί ήρθε κάπου στη μέση, πρώτη χρονιά έγινε το 2016. Όχι, το Μάιο, είχε γίνει και το 2015 βέβαια. Εγώ δεν έλαβα πάντως υλικό ως δημοσιογράφος γι' αυτό. Έγινε encrypto. Δεν έγινε encrypto, είχε γίνει συνέντευξη τύπου, αλλά κάθε χρόνο θα το βελτιώνουμε αυτό. Και έχουμε... Εγώ έχω να σας κάνω μία πρόταση, γιατί θα σας βοηθήσει, πραγματικά. Να κάνετε, όπως κάνουν τα πολιτικά κόμματα, μία κυλιόμενη κάθε χρόνο δημοσκόπηση, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα, για μια δημοσκόπηση της τάξης των 800-900 ανθρώπων στο γενικό πληθυσμό, τις αντιλήψεις τους και τις κλινικές μελέτες. Να δείτε πού είσαστε. Λέμε όλοι έχουμε άγνοια, δεν έχουμε. Τι έχουμε, έχουμε δεδομένα. Λέμε γενικώς, αλλά δεν ξέρουμε. Γιατί πρέπει να το κάνει αυτό η φαρμακοβιομηχανία και δεν είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνει το κράτος. Το κράτος, άμα το αφήσουμε το κάνει, το έχει κάνει. Δεν πρέπει να μπει όμως αυτό, όπως είπαμε και πριν τον κύριο Γαλαμίτση, να γίνει μια ενημέρωση του κοινού, ώστε να γνωρίζει αυτό το κοινό. Εγώ είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος. Το Υπουργείο Υγείας αυτά τα 25 χρόνια δεν έχει κάνει δημοσκόπηση για τίποτα. Εκτός από τη δημοφιλία του εκάστοτε υπουργού, αν έχει κάνει το κόμμα του. Αλλά δημοσκόπηση να κάνει το Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάνει ποτέ. Εσείς είστε οι sponsors, εσείς είστε οι drivers αυτού του πράγματος. Περιμένετε να βγάλετε κι εσείς κέρδη για τη βιωσιμότητα της εταιρείας σας από όλα αυτά. Αλλά αυτό το θέμα να αναδείξετε την άγνοια των Ελλήνων. Φανταστείτε να κάνετε μια δημοσκόπηση κάθε χρόνο.
Και, αν δείτε, και θα αξιολογείτε και τις προσπάθειες που κάνατε. Πετύχαμε τίποτα. Βελτιώσαμε καθόλου τα πράγματα. Τώρα είναι σαν να ρίχνουμε λίγο σφαίρες στα τυφλά. Λέμε, ο κόσμος έχει άγνοια, δεν έχει. Μεταξύ των επιστημόνων επίσης. Είναι κακή ιδέα σας πάντως. 10.000 ευρώ θέλει ένα κλειστό ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων σε 900 άτομα. Τι είναι 10.000 ευρώ για. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι μια καλή ιδέα. Για να την παρουσιάσετε και όλες, να την παρουσιάζετε κάθε χρόνο την ημέρα των κλινικών μελετών και να βελτιώνουν τα πράγματα, να κυλάμε, να έχουμε κάτι να συζητάμε. Κάπου εδώ θα κλείσουμε τη συζήτηση τη δική μας, αλλά υπάρχει χώρος και χρόνος για δικές σας σχόλια και ερωτήσεις. Για το σχέδιο, τι να περιλαμβάνει, τι να μην περιλαμβάνει. Μπορεί κάποιος να πει και κάτι αρνητικό. Δεν βλέπω ενδιαφέρον στο κοινό μας. Οπότε να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω του χρόνου, αν τα καταφέρουμε και γίνει και έκτο συνέδριο και δεν βγούμε ούτε από την Ευρωζώνη, ούτε γίνουν αυτά τα κτλ., να έχουμε να πούμε πολύ σημαντικότερα πράγματα και πιο θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ.